Πώς και πώς έχουμε πει ότι αναμένουμε το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Σερβία, που είναι και το, αυτό με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Ελπίζω μόνο να μην δούμε καμία σούπα. Καλησπερίζω τον Αλέξανδρο Σελεσάο Τσουβέλα και την Αναστασία Πλάβη Βοσνάκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Και από μένα. Τι κάνετε? Είμαι μια χαρά, έτοιμος να κατατροπώσω τη Σερβία. Ναι. Έτοιμος να ρίξω δύο ή τρία μπαλάκια και να φτιάξω καλό κλίμα για τη συνέχεια. Μάλιστα, να δείξεις, ναι, να στείλεις και μήνυμα, ας πούμε, και προς Αργεντινή μεριά. Ακριβώς, μα δεν είναι, δεν τη βλέπω την Αργεντινή έτσι και δεν αλλιώς καν, να προχωράει. Κοίτα, έτσι όπως το έκανε προχθές, δεν θα τη δεις και πουθενά. Και με την έφρα που υπάρχει με το Μεκτικό, ήδη έχουμε και επεισόδια σήμερα, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι. Το περιμένω αυτό το παιχνίδι να τραυματιστούν πολύ γενικά, να είναι κουρασμένοι, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έτυχε να είναι στον δρόμο μου η Αναστασία. Τι να κάνουμε τώρα. 2-3 γκολ και Ζίβκοβιτς βασικός κιόλας, έμαθα. Ναι. Αλέξανδρε, εγώ επειδή είμαι ανώτερος άνθρωπος και επειδή έχω ένα σεβασμό στη Μεγάλη Βραζιλία λόγω του σπουδαίου Πελέ, θα σε κεράσω κάποια σέρβικα εδέσματα, την Πλιεσκαβίτσα, το Τσεβάπι, το Σνίτσελ Καρατζόρτσεβα από τον Τζόρτσεβιτς, αυτό πρέπει να βγαίνει, από τον μεγάλο Τζόλε. Ακριβώς. Το τυρί είναι αυτό, με τυρί, ναι. Ναι. Και μετά για να σου φύγει ο πόνος από το παιχνίδι, από την ήττα, θα σε κεράσω και μια σέρβικη ρακή. Και μια σέρβικη ρακή την περιμένω, αλλά εγώ να σου υπενθυμίσω ότι αυτά είναι σέρβικα, αλλά τα δικά μας τα βραζιλιάνικα τα βρίσκουμε και στα λιώσια τα τοπικά εδέσματα. Είμαστε όλοι ενωμένοι οι Βραζιλιάνοι των λιωσίων. Σας περιμένουμε τους Σέρβους πώς και πώς. Για 2-3 μπαλάκια έχω σίγουρα σκόρερ Βινίσιους απόψε. Θα σας κεράσω Βινίσιους εγώ. Αυτό έχω. Εμείς είμαστε οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Ναι, το ξέρω. Αλλά εμείς είμαστε οι Σέρβοι της Λατινικής Αμερικής. Κοίτα, μετά της δεν χάνεις. Στο λέω αυτό. Σε προειδοποιώ. Το θέμα είναι ότι η Αναστασία μου δεν θα κουμπίσετε την μπάλα. Αυτό βλέπω. Ναι. Και μια χαρά θα έχει το 2-3-0, αλλά ευπρόσδεκτο φυσικά το Σνίτσελ Καρατζόρτζεβα ακούστηκε καταπληκτικό εδώ πέρα. Έτσι, μαζί με ρακή, σερβική και ελληνική να είναι. Έχεις δοκιμάσει, Αλέξανδρε, σέρβικη ρακή? Όχι, έχω δοκιμάσει μια κριτική που μου έκανε πλάκα κάποιος ότι είναι νερό, αλλά δεν πειράζει. Και εκείνο είχε τραγικά αποτελέσματα. Είναι εξαιρετική, θα τη χρειαστείς μετά το παιχνίδι. Α, είναι και καλά και χωνευτικό τα γράμματα, ας πούμε. Επειδή έχω δοκιμάσει εγώ, άμα πιεις μια δουλειά μεθάς, οπότε ο πόνος από τα μπαλάκια που θα φάτε σήμερα από τη Σερβία θα σου φύγει πολύ γρήγορα. Πολλά μπαλάκια. Ακούστηκε κάπως όλο αυτό, μπαλάκια, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς οι Βραζιλιάνοι, ειδικά ο Νεϊμάρ, έχει συνηθίσει τα ποτάκια, τις ρακέτες, τα κίνηση, όλα αυτά που, αφού όταν λείπει το γενέθλια, λείπει μια βδομάδα. Ακριβώς. Ρε Άλεξ, αυτός ο Νεϊμάρ θα τη σηκώσει καμιά φορά στην πλάτη του τη Βραζιλία? Την άλλη φορά πήγα να τη σηκώσει και έφαγε γονατιά την πλάτη και έμεινε 3 μήνες έξω από την πάση με τον Κολομβιανό. Δεν έχουμε ανάγκη ένα Νεϊμάρ. Εμείς είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Και ο Νεϊμάρ θα ξεαγχωθεί, θα γίνει καλάθι. Εννοώ θα, δεν θα χρειάζεται να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Την πάρουν άλλοι καλύτερα. Αλέξανδρε, θέλω μία τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Ο Νεϊμάρ, επειδή δεν έχω δει την ενδεκάδα, παίζει. Ναι, παίζει. Επειδή γιορτάζει ο νηφιός μου αύριο και θα κάνει ένα πάρτι και τον ήθελα για να παίξει τον κλόουν. Εντάξει, θα ξεκινήσει όμως το θεατράκι με αυτούς τους Σέρβους που λέγονται για τέλος πάντων της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Ωραία, 2-0 ή 3-1 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Βραζιλίας απόψε. Πολύ ωραία. 2-3 λέω εγώ. 2-3. Λέγομαι Τσουβελάο και λέγεσαι Βοσνάκιτς. Βοσνάκιτς. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, εγώ μπορώ να τσακωθώ όλη μέρα. Δεν έχω πρόβλημα. Μου το κλείνετε εμένα. Έχω να πάω στο σεφ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Αλέξανδρο Τσουβέλα και Αναστασία Βοσνάκη 20 λεπτά πριν τη σέντρα του Βραζιλία-Σερβία.